Καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω και σήμερα στα μαθήματα του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Νοσοκομείο Ρίκος Τινάν, Όλους τους συναδέλφους που παρευρίσκονται στο αμφιθέατρο και τους συναδέλφους που παρακολουθούν διαδικτυακά. Το σημερινό μάθημα αφορά σύγχρονα θέματα ορθοπαιδικής χειρουργικής. Είχα την τύχη να ξεκινήσω παλιά σαν ορθοπαιδικό σε ένα χρόνο. Τα χειρουργία τα οποία μάθαινα τότε δεν έχουν καμιά σχέση με τα σημερινά. Ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασθενή, με μεγάλο χρόνο αποκατάσταση. Τα σημερινά είναι fast track, είναι minimal invasive. Βέβαια, όσο πιο minimal invasive γίνεται ένα χειρουργείο, τόσο μεγαλύτερη εξειδίκευση απαιτεί από τον γιατρό τόσο πιο δύσκολη είναι η εκπαίδευση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά πραγματικά να έχουμε στο νοσοκομείο μα στην Β' Ορθοπαιδική Κλινική υπό τη διεύθυνση του κ. Τζινιέρη Νικόλαου, με πολύ εξειδικευμένου χειρουργού πάνω σε μήνυμα λιμπέζι χειρουργικέ μοντέρνε τεχνικέ, οι οποίε θα μα αναλύσουν σήμερα και περιμένουμε να του ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Για να μην καθυστερούμε, δίνω το λόγο στο Προεδρείο. Καλή επιτυχία στη συνεδρία σα. Καλημέρα και από μένα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω για εκ μέρου τη Β' Ορθοπαιδική Κλινική την Επιστημονική Επιτροπή που μα συμπεριέλαβε και φέτο στο επιστημονικό πρόγραμμα και τον κύριο Καραβά για τη διαρκή ενθάρρυνση και υπενθύμηση. Ε, σήμερα οι ομιλίε μα είναι από τρει, είναι, τρεις είναι ορθοπαιδική φύσεω, από εμένα και δύο εξαιρετικού φίλου και καταξιωμένου συναδέλφου, τον κύριο Καλιακίμαντο και τον κύριο Γαλανόπουλο, ενώ θα κλείσει η συνεδρία με την ομιλία του κύριου Παντονίου, ε, όπου θα μας μιλήσει για την ε, σύγχρονη συμβολή, τη συμβολή της ευρετικής απεικόνησης στην ορθοπαιδική χειρουργική. Ε, δίνω λοιπόν κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το θέμα της μηνυσχεκτομής ή σειραφής μηνύσκου, ένα τομέα που έχει πολύ μεγάλη πείρα ως ειδικός αθλητικές κακώσεις. Άλκη.